Όσοι αγαπάτε το σινεμά, το θέμα που ακολουθεί σίγουρα θα το αγαπήσετε. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Peter Jackson, μετά την επιτυχημένη τριλογία του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», δημιουργεί τώρα μία καινούργια ταινία με τίτλο «Hobbit» και δεν είναι τίποτα άλλο από το prequel του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Action. Hi. Welcome to our new blog. Το να γυρίσουμε το Hobbit σε 3D είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Αν είχα τη δυνατότητα να διαλέξω κάτι ακόμα καλύτερο, θα το είχα κάνει. Αλλά είχα μια 3D κάμερα που έπαιρνε 3D φωτογραφίες και είπα, ας το κάνουμε. Ελπίζουμε ότι μία μέρα ακόμα και σε 3D Blu-ray θα μπορέσουμε να σας δείξουμε μερικές 3D φωτογραφίες από αρκετά χρόνια πριν. Η αλήθεια όμως είναι τώρα ότι δεν είναι τόσο εύκολο πια να κάνεις ένα γύρισμα σε 3D. Πραγματικά αγαπώ το γεγονός ότι όταν κάνεις κάποιο γύρισμα, γίνεσαι μέλος όλης της εμπειρίας. Και το 3D βοηθάει αρκετά σε σχέση με την ταινία. Όσον αφορά την κάμερα, έχουμε εκείνη με την ονομασία RED και αυτό είναι εκείνο που μας επιτρέπει να γυρίσουμε το Hobbit σε 3D. Φυσικά, για να το κάνεις αυτό, χρειάζεσαι τουλάχιστον 2 κάμερες. Το πρόβλημα που υπάρχει όμως είναι ότι η φακή που χρησιμοποιούμε είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος οπτικός διαχωρισμός. Για να δουλέψουν και οι 2 κάμερες σωστά και το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρκετά καλό, τα γυρίσματα πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ενός καθρέφτη. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το σύστημα με τον καθρέφτη είναι ότι έχει σχεδιαστεί για τη λεγόμενη τρισδιάστατη πραγματικότητα. Η μία κάμερα είναι το λεγόμενο δεξί μάτι και η άλλη το αριστερό. Και όταν γυρίζουμε με τον καθρέφτη, η μία αντανακλάται στην άλλη και έτσι οι 2 εικόνες είναι ίδιες. Για να βρούμε αυτό το σημείο στην οθόνη, έχουμε το επωνομαζόμενο positive space, που είναι αυτό που βλέπει ο θεατής πίσω από το πρόσωπο στην οθόνη, και το επωνομαζόμενο negative space, που είναι αυτή ακριβώς η εικόνα που βλέπει το κοινό. Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνει το μηχάνημα που έχουμε και έτσι μπορούμε να προσαρμόζουμε τα spaces στα γυρίσματα. Βλέπουμε έτσι το διαχωρισμό μεταξύ του δεξιού ματιού από το αριστερό και κατά τη διάρκεια της λήψης αλλάζουμε το εφέ του 3D. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να βλέπουμε την ταινία καθώς τη γυρίζουμε. Αυτό δείχνει πραγματικά γελίο. Είναι λες και είσαι μέρος της ταινίας. Πολλοί νομίζουν ότι το 3D έχει να κάνει με τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε πολλά διαφορετικά μηχανήματα για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτό το περίεργο κόσμο του 3D, είναι προτιμότερο να έχεις διαφορετικά συστήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κάμερα και να τα χρησιμοποιείς ανάλογα. Αυτή είναι μια κάμερα που χρησιμοποιούμε για να κινείται μαζί με τους πρωταγωνιστές. Μια φορητή κάμερα ουσιαστικά. Είναι ελαφριά και μικρή σε μέγεθος και μας επιτρέπει να μπαίνουμε σε στενά μέρη ή ακόμα και σε σπηλιές. Η δουλειά με την κάμερα ήταν πάντα σημαντική στις ταινίες που είχα γυρίσει. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω όταν έκανα το 3D ήταν να περιορίσω ή να αλλάξω το στυλ των γυρισμάτων. Ήταν πολύ σημαντικό για το Hobbit να νιώθουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γυρίζουμε είναι ένα καινούριο κεφάλαιο, αλλά έχει μικρές αλλαγές, οπότε είναι και ο ίδιος πολύ σημαντικός. Γυρίζουμε με φορητές κάμερες όπως κάνουμε πάντα άλλωστε. Φυσικά, μπορείς πάντα να έχεις 3-4 κάμερες που κάνουν για 8 ή και για 16. Αυτό είναι το τμήμα που έχουμε τις κάμερες που χρησιμοποιούμε για το Hobbit. Έχουμε τις λεγόμενες RED κάμερες και είναι όλες σε ανάλυση 17:13. Αυτή λέγεται Walter και πήρε το όνομά της από τον παππού μου. Αυτή από το θείο μου, τη γιαγιά μου, Perkins λέγεται το σκυλί ενός φίλου μου. Και μετά έχουμε το Witchy, το Frank, το Bill που πήρε το όνομά της από τον μπαμπά μου, Fergus που λέγεται ο ήρωας, Tricky, Woo, Stan, αυτές λέγονται John και Paul, George, Bingo. Ό,τι γυρίζουμε εγγράφεται σε αυτές τις κάρτες, που η κάθε μια έχει χωρητικότητα 128 GB. Εκτός από αυτές, γυρίζουμε και με άλλες 5 κάμερες, που δίνουν μια πολύ καλή και υψηλής ανάλυσης εικόνα. Μοιάζουν ηλεκτρονικές με τα 5K να έχουν αυτό το μέγεθος.
Το τέταρτο, αυτό. Και το μέγεθος της τηλεόρασης που έχετε στο σπίτι σας να έχουν αυτό. Οπότε, η ιδέα και το μέγεθος των πληροφοριών να είναι αρκετά μεγάλο. Γυρίζουμε το Hobbit με το διπλάσιο αριθμό αιστείων από όσες μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι. Οπότε, προσπαθούμε να δώσουμε στο θεατή μία ιδέα από το τι θα έβλεπε στην πραγματικότητα. Όσοι έχουν δει σκηνές από το Hobbit, λένε ότι είναι λες και βρίσκονται πραγματικά εκεί και ότι η οθόνη του σινεμά είναι λες και δεν υπάρχει. Υπάρχει φυσικά και το στέρεο, που σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεις την ποιότητα ήχου και το πώς ανοίγεται ουσιαστικά η ιστορία του φιλμ. Μπορείς πάντα να βασιστείς στην ιδέα ότι υπάρχει ένα δάσος και να νιώσεις κομμάτι της ιστορίας. Το σκηνικό είναι ένα πραγματικό δάσος, με δέντρα και διάφορα να κρεμώνται από αυτά και μας βοηθάει με το 3D να δώσουμε στο κοινό την ιδέα ότι βρίσκεται και αυτό εκεί και ότι κινείται μέσα στο δάσος με τους πρωταγωνιστές. Και έχει και αυτό το συνέστημα της αγωνίας. Έχουμε βάλει όμως και πάρα πολλά χαρούμενα σκηνικά και στη συνέχεια προσθέτουμε και κάτι καινούριο. Αν δείτε τα χρώματα των δέντρων, έχουν μια αίσθηση ψυχεδέλειας. Αυτό συνέβη γιατί προσπαθήσαμε πολύ να δώσουμε το εφέ ενός πραγματικού δάσους. Το πώς θα ήταν δηλαδή ένα αληθινό δάσος. Στην ταινία δεν θα φαίνονται τόσο έντονα τα χρώματα, θα υπάρχει μόνο μια μικρή υποψία από όλα όσα βλέπετε. Το 3D δεν συγχωρεί και πολλά και έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο που μακιγιάραμε τους ηθοποιούς. Γιατί είδαμε μετά από μερικά τεστ που πραγματοποιήσαμε ότι δεν είχαν αρκετό κόκκινο. Έβγαιναν κίτρινοι και αρκετά χλωμοί. Πολύ διαφορετικοί δηλαδή από έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Έτσι αλλάξαμε το χρώμα. Αυτός εδώ ο ηθοποιός είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αφού βλέπετε ότι προσθέσαμε πολύ κόκκινο στα make-up του και αν βάλει το χέρι του δίπλα στο πρόσωπό του, θα δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε βάλαμε ουσιαστικά αρκετά κόκκινο στο δέρμα του για να κάνουμε το αποτέλεσμα να γράφει καλύτερα και πιο σωστά. Με τα 3D High Definition έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αληθινή τρίχα, αληθινά μαλλιά, επειδή ακριβώς υπάρχει πολλή κίνηση η οποία καταγράφεται από την κάμερα. Το αποτέλεσμα έτσι φαίνεται όσο αληθινό είναι. Όσον αφορά τα κοστούμια τώρα, σε σχέση με τις κάμερες που χρησιμοποιούμε, ήταν μία πρόκληση να βρούμε υφάσματα που γράφουν καλά στο φακό και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των περασμένων ετών. Βλέπουμε πολλά εμπριμέ με στάμπες πάνω τους και έπρεπε να βρούμε πολλά και έντονα σχέδια ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι απλό. Αυτή η ταινία σε σχέση με την τεχνολογία ειλικρινά ανοίγει νέους δρόμους. Βρήκαμε καινούργιες μεθόδους σχεδιασμού με κυμολία και μολύβι και ακόμα πιο πρωτοποριακό είναι το γεγονός ότι βάλαμε ουσιαστικά το 3D μέχρι και στον τρόπο που σχεδιάζαμε. Οπότε, κάνουμε δύο σχέδια, ένα μπλε και ένα κόκκινο. Και με τα 3D γυαλιά που έχουν τους αντίστοιχους φακούς, βλέπουμε ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη παραγωγή όπου ολόκληρο το κόνσεπτ βασίζεται στο 3D και είναι σημαντικό που μοιραζόμαστε το ίδιο ακριβώς όραμα. Υπάρχει μια άμεση σύνδεση ανάμεσα σε μένα και το μπλε σχέδιο και φυσικά ο τρόπος που θα σχεδιάσω κάτι που έχω στο μυαλό μου και ο τρόπος που θα φαίνεται από την αντίθετη μεριά έχει μεγάλη βαρύτητα. Ξέρω ότι δεν βγάζει νόημα τώρα να σας εξηγώ πώς δουλεύω, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντικό. Με το να σχεδιάζουμε, φανταζόμαστε ουσιαστικά πώς θα φαίνεται το σχέδιο και φοράμε τα γυαλιά καθ' όλη τη διάρκεια. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Αν έχετε ένα ζευγάρι 3D γυαλιά στο σπίτι, βάλτε τα και θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες σε μορφή 3D. Είναι πολύ καλό. Ελπίζω να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον. Ξέρω ότι πολλά από αυτά που υπόθηκαν δεν τα καταλάβατε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα θυμηθείτε όλα το 2012 που θα δείτε και την ταινία ολοκληρωμένη. Νομίζω ότι με χρειάζονται backstage, αφού όπως βλέπετε ακόμα γυρίζουμε στο δάσος. Σύντομα θα αφήσουμε το στούντιο και θα αρχίσουμε τα εξωτερικά γυρίσματα, που θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Ζηλανδία και θα διαρκέσουν 3 μήνες. Ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα.